Θύελλα έχει ξεσπάσει με το θέμα των πληστηριασμών. Δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους βλέπουν την προστασία της πρώτης κατοικίας να γίνεται πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Βαριά είναι η ατμόσφαιρα στις πιο φτωχές γειτονιές της χώρας, ενώ τη λύση ίσως δώσει η αποχή των συμβολαιογράφων. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Παπά. Όχι, δεν το περιμένω αυτό το πράγμα. Ξέρω ότι η κοπέλα έχει προβλήματα. Άνεργη είναι, χωρισμένη είναι, ένα παιδί μεγαλώνει μόνη της, έχει χάσει τους γονείς της. Ένικος της πολυκατοικίας που βλέπουμε χάνει την πρώτη κατοικία της για χρέη στις τράπεζες. Οι γείτονες, στο άκουσμα της είδησης, προσπαθούν να διασκεδάσουν την πίκρα τους. Κανένα σπίτι σε χέρια διοκτήτη τελικά, όχι σε χέρια τραπεζίτη. Αλλά λέγανε και άλλα κάνουνε. Ειδικά στα σπίτια και στις συντάξεις που κόβουν. Από τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας δεν γλίτωσε και η Δυτική Θεσσαλονίκη και ειδικότερα ο Εύοσμος όπου βρισκόμαστε. Μια εργατική συνοικία όπου οι κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση, βλέποντας τα κατασχετήρια να πέφτουν βροχή. Προσωρινή ανακούφιση δίνει στους οφειλέτες η απόφαση των συμβολαιογράφων να παίχουν αύριο από τους πληστηριασμούς. Αφουγκραζόμενοι δε και την ανάγκη της κοινωνίας να προστατεύσει την πρώτη κατοικία και την κατοικία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που περνάμε, αποφασίσαμε να απέχουμε αύριο. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Βήμα της Βουλής δεσμεύτηκε πως η κυβέρνηση θα προστατεύσει την πρώτη κατοικία και για χρέη στο δημόσιο. Όπως προστατεύσαμε την πρώτη κατοικία των φτωχών ανθρώπων από τους πληστηριασμούς από τις τράπεζες, έτσι να τους προστατεύσουμε και από τα χρέη προς το δημόσιο. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να κάνουν το ίδιο και οι Δήμοι, ενώ ο Γιώργος Πατούλης δήλωσε πως έχει ήδη σταλεί επιστολή προς όλους τους Δήμους, ώστε να μην προβούν στην τελευταία πράξη πληστηριασμών οικονομικά ασθενών δημοτών. Και πρόσθεσε. Η κυβέρνηση έχει το μαχαίρι και το πεπόνι. Και με πράξη νομοθετικού περιεχομένου μπορεί μέσα σε μία μέρα να αλλάξει το νόμο και έτσι να μην γίνονται πληστηριασμοί. Το νομοθετικό πλαίσιο δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια προστασία για την πρώτη κατοικία και μάλιστα κυρίως για τους ανθρώπους που οφείλουν στο δημόσιο, στους δήμους κτλ. Την ώρα όμως που εργαζόμενοι των 500 ευρώ βλέπουν την περιουσία τους στο σφυρί, στρατηγικοί κακοπληρωτές εξακολουθούν να αρμενίζουν. Αυτή τη στιγμή και αυτοί που έχουν, βλέποντας ότι οι τράπεζες δεν ενεργούν καθόλου, απλά δεν πληρώνουν.